με τη Δημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας και τη Δημαρχία Διοίκησης, Παιδείας και Διαβίου Μάθησης, συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα παρουσίαση των δημιουργικών ομάδων τμήματος ΚΑΠΗ. Τα ΚΑΠΗ της πόλης μας έχουν υποδεχτεί περίπου 6.500 συμπολίτες. Το ερώτημα για μας όταν ξεκινήσαμε αυτή τη δραστηριότητα ήταν αν θα μείνουμε σε αυτό, στα ΚΑΠΗ όπως τα γνωρίζαμε από παλιά, όπου ξέρετε ότι υπήρχαν στοιχεία τα οποία δεν συνάδουν με μια δημιουργική δραστηριότητα, ή αν θα κάναμε διάφορες ομάδες και θα ξεκινούσαμε μια διαδικασία μετασχηματισμού της λειτουργίας των ΚΑΠΗ. Ακριβώς αυτό έγινε και αυτό θα χαρούμε και απόψε. Θεατρικές ομάδες, χοροδίες, θεατρικά δρόμενα, όλα αυτά λοιπόν έχουν μετασχηματίσει τη λειτουργία και γύρω από τις δραστηριότητες αυτές των ΚΑΠΗ συνοστίζονται, θα έλεγα, πάρα πολλοί συμπολίτες ηλικιωμένοι. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τη δραστηριότητα αυτή, να την πάμε ακόμα πιο ψηλά. Η αντιδήμαρχή μου και εγώ προσωπικά ασχολούμαστε με το κομμάτι αυτό πολύ πολύ σοβαρά και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι τα πάντα έχουν αλλάξει. Στο ΚΑΠΗ που θα πας δεν θα δεις εύκολα τα χαρτοπαίγνια, δεν θα δεις εύκολα άλλες δραστηριότητες που βλέπαμε στο παρελθόν. Θα δεις ομάδες να λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο και να γεμίζουν με όμορφο τρόπο τις ελεύθερες ώρες τους ηλικιωμένοι. Έτσι θα συνεχίσουμε να βαδίσουμε και στο μέλλον. Τα τμήματα της χορευτικής ομάδας των ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων εμφανίστηκαν με μια σειρά παραδοσιακών και λάτιν χορών.